Να πάμε στη Ρία Τσοχαντάρη, διότι θα μας κάνει μια άλλη αποκάλυψη. Έλα, Ρία μου. Ζήνα, θα αναφερθούμε σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο πριν από λίγους μήνες και πρόκειται για έναν 53χρονο αστυνομικό και προπονητή βόλεϊ, ο οποίος κατηγορείται από μια αθλήτριά του 14 ετών ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά. Θα ακούσουμε σήμερα, Ζήνα, την μητέρα της ανήλικης να ξεσπά, να μιλά για το γολγοθά που περνάνε όλους αυτούς τους μήνες, αλλά, Ζήνα, και για μια εξέλιξη που δεν την περίμενε. Βγήκε το βούλευμα το οποίο ουσιαστικά, αντί να δώσει δικαίωση στην οικογένεια αυτή, όπως λέει, προτείνει να αλλάξει η κατηγορία του βιασμού και ενδεχομένως, Ζήνα, να δούμε και πολύ μικρότερες ποινές. Να το δούμε, λοιπόν. Στη σύλληψη ενός 53χρονου αρχιφύλακα που προπονούσε ομάδα βόλεϊ κοριτσιών σε νησί του Βορείου Αιγαίου, είχε προχωρήσει στα τέλη του περασμένου Ιουλίου η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας μετά την καταγγελία μιας 14χρονης για βιασμό. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο αστυνομικός, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προπονητής βόλεϊ, προέβη τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022 σε κατεπανάληψη γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες από την πρώτη μέρα της σύλληψής του. Περίπου ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, ο αρχιφύλακας παραπέμπεται να δικαστεί μόνο για κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου νεότερου των 15 ετών και όχι για το αδίκημα του βιασμού ανήλικης, κατηγορία που του είχε απαγγελθεί αρχικά, ενώ έφεση κατά του βουλεύματος άσκησε η εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Η μητέρα του 14χρονου κοριτσιού ανοίγει την καρδιά της στην εκπομπή και τη Ρία Τσοχαντάρη. Η μικρή πήγαινε για ένα χρόνο, κοντά ένα χρόνο στο βόλεϊ. Πηγαίναμε εμείς, ο μπαμπάς, εγώ, και μετά από λίγο καιρό μας είχε πει εκείνος ο ίδιος ότι δεν χρειάζεται να έχεις, δεν μπορώ και εγώ τα κορίτσια μου, δεν πηγαίνω στο σπίτι. 7-8 κορίτσια ήταν σίγουρα μέσα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, τον είχαμε και πιστοσύνη βέβαια. Και τη θύρη εμπιστοσύνη, όλες οι ομάδες, πέρα το ότι ήταν προπονητής, ήταν και αστυνομικός, αυτό μην το ξεχνάμε. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται προφυλακισμένος, αλλά έχουμε μία εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος μαζί με τον δικηγόρο του, με βούλευμα που κατέθεσε εκείνος, θέλει να απαλλαγεί από το κακούργημα του βιασμού και να δικαστεί μόνο για ασέλγεια ανηλίκου. Για αποκράνηση ανηλίκου, γιατί η πόλη μου, τότε που έγινε, ήταν μόνο 14 χρονών και προσπαθεί τώρα να τα ρίξει πάνω στο παιδί, πράγμα αδιανόητο, γιατί είχε δεχτεί όλες τις κατηγορίες του και εμείς τώρα περιμένουμε την απάντηση γιατί κάναμε ένσταση. Εννοείται και ευελπιστώ να γίνει δεκτή για να αποφυστεί και το παιδί. Η μικρή τράβηξε πάρα πολύ χάλια, ακόμα και μόνο με το μωρό, γιατί ξυπνάει, κλαίει, φωνάζει, δεν έβγαινε από το σπίτι. Σαν γονείς και αδερφός όλοι μας δεν πρόκειται να τον αφήσω. Γιατί ξέρω το παιδί μου, γιατί αυτό προσπαθεί να βγάλει εκείνος. Ότι το μωρό βοητεύτηκε κάτι τέτοια ασυναρτησίες. Κι αν όντως βοητεύτηκε ή κολακεύτηκε όπως το λέει, η δική του δουλειά ποια ήταν.